Αφήσει να σε καλά. Καλή χρονιά και ποδοσφαιρικά λοιπόν. Πρεμιέρα του γήπεδου του Αστριτσίου. Η ματσάρα είναι Βόνη Ρωμανός. Πρώτη αγωνιστική δεύτερου γύρου. Πρώτος αγώνας χρονιάς. Υγεία. Χωρίς τραυματισμούς στα παιδιά και στους ανθρώπους των ομάδων, όλων των ομάδων. Εν προκειμένου εδώ των δύο. Της Βόνης και της Ελιάς. Σπουδαίο παιχνίδι. Ρωμανός, δεύτερος βαθμολογία. Η Βόνη λίγο πιο χαμηλά, δηλαδή αρκετά πιο χαμηλά, αλλά ελπίζει στα καλύτερα. Έχει κάνει ο κύριος Πακιανάκης, συνορεύτης, συνάντησε ο Δημήτρης. Και τα αδέρφια δασκαλάκι, ο Γιάννης και ο Αντώνης, είναι η βοηθή. Πάρτε παίχτες! Δύο! Έλα! Έλα! Με τις πορτοκαλί φανέλες οι υπεδούχοι της Βόνης, με τις κίτρινες φανέλες μπλε σορτσάκια, οι φιλοξενούμενοι του Ρουμανού. Πρώτη αντεπίθεση. Πρώτη αντεπίθεση για το Ρωμανό. Κοντά στο γκολ. Να την εδώ, απάντησε η Βόνη. Μικρό το γήπεδο του Αστριτσίου, Μιλωνάς. Κράθηκε η μπάλα, όχι για πολύ όμως, ξανά στην κατοχή του Ρουμάνου. Έγινε το λάθος κοντά στο γκολ. Κοντά στο γκολ η Βόνη. Κοντά στο γκολ η Βόνη. Ο Βλάχος ήταν ο ποδοσφαιριστής. Πλάσαρε, μπάλα, δεν το κατοχατήρι. Εξαιρετική στιγμή για τη Βόνη. Εξαιρετική στιγμή για τη Βόνη. Βγει μπροστά. Στο 11ο λεπτό. Άλλη μια στιγμή, τρίτη καλή στον αγώνα για τη Βόνη. Περισσότερες ευκαιρίες έχει η Βόνη. Τρεις έναντι μίας, έχω καταγράψει. Ο Σεραφιμίδης, ο Μαρίνος, ο
ποδοσφαιριστής του Ρωμανού. Να το δω, να το δω, να το δω. Το ανάποδο γυριστό να μην χτύπησε το παιδί. Ένα φοβερό ψαλίδι πήγε να κάνει και ο ποδοσφαιριστής της Βόνης που χτύπησε κιόλας. Παρακολουθούμε τον κύριο Παπακώστα σαν τη δράση του όταν ήταν είναι κοντά στο κολλή ομάδα. Εκεί ήθελε κάποιο πόδι να σπρώξει την μπάλα μέσα, δεν βρέθηκε. Ζήτησε τον όταν το παιχνίδι. Μαχητής είναι. Το θέλουν και οι δύο ομάδες στον αγώνα. Το τρίποντο. Για να δούμε εδώ και τους ηρωικούς φιλάθλους. Έτσι δεν έχει ποδόσφαιρο τώρα. Υπάρχει τραυματίας. Ποιος είναι? Εδώ είναι της Βόνης Στάνταρ. Πέναλτι θέλω παιχταράς. Προηγούμενα έχουν βγει έξω τα μάξα. Βέβαια έχει κρύο βέβαια. Ο Διομήδης άφησε κρύο πολύ. Τα δίχτυα είναι χιονισμένα απέναντι. Μια ταχύτητα αντεπίθεση, Μιλωνάς για το Ρωμανό, πατάει την μπάλα, κάνει τη σέντρα απέναντι πλευρά. Σαραφιμίδης την άλλη πλευρά, ξανά Μιλωνάς, σέντρα, σουτ, δοκάρι, δοκάρι και μπήκε το γκολ, μπήκε το γκολ, το αφήνει ο βοηθός, το αφήνει ο βοηθός με Μοτσέλα, με Μοτσέλα το 0-1, με Μοτσέλα το 0-1. Ήρθε το γκολ για το Ρωμανό στο 20 λεπτό, στο 20 με Μοτσέλα το 0-1. Έχει πρόβλημα με το καρπό. Το κουνάει καλά, το κουνάει όμως. Εντάξει. Σταυρακάκη στην εκτέλεση, το νούμερο 8 του Βόνης στο απέναντι δοκάρι. Ωραία παλιά, ωραία παλιά, ωραία αντεπίθεση για τη Βόνη. Σουτ! Ξερετικό σουτ, υπέροχη απόκρουση. Αλλά βγει έξω. Με Μοτσέλα στο Μιλωνά, πλάγια. Κινήθηκε. Βγήκε σέντρα. Δείτε τώρα εδώ ποδόσφαιρο. Δείτε ποδόσφαιρο εδώ τώρα. Μιλωνάς με τη μία βρήκε από την πίτα της Βελώνας. Πέρασε την μπάλα, βρήκε το με Μοτσέλα. Έχουμε συνέχεια τώρα. Η Βόνη μπροστά. Σαραφιμίδης βρέθηκε κάτω, αφήνει ο κύριος Φακιανάκης, ο Δημήτρης, Παπακώστας, Παπακώστας για τη Βόνη, Παπακώστας, πλασέ του Παπακώστα, διώχνει με τα πόδια, Ρουμπάκης ξανά, Μιλωνάς με φάλτσα, δεν ευνηδιάζεται ο Λάμπρου. Ελέγχει τα πάντα ο Νιφαντάκης, είναι ο κινητήρος μοχλός της ομάδας του Ρωμανού, καθοδηγεί, έχει την εμπειρία, τεράστια εμπειρία, καθοδηγεί τα παιδιά του Ρωμανού και η εικόνα είναι αυτή που βλέπετε, αυτή που είδατε στο Αρκαλοχώρι. Έχει πολλές τελικές προσπάθειες Βόνη. Δεν έχουμε εδώ κάτι στοιχεία. Συνθήκες είναι
δύσκολα στο Ζερβάκης πάλι, ξανά Ζερβάκης, ξανά Ζερβάκης, ξανά Ζερβάκης, ξανά Ζερβάκης, ξανά Ζερβάκης και υπόδειξη πέναλτι παρά τις αντιρρήσεις του κύριου του Ανιφαντάκη, παρά τις διαμαρτυρίες του Ανιφαντάκη, είναι υπόδειξη πέναλτι σε βάρος του Ζερβάκη που είναι κάτω. Που είναι κάτω ο Ζερβάκης, αλλά θα σηκωθεί γιατί είναι κοντά στο γκολ. Παπακώστας. Παπακώστας έτοιμος για να σοβαρήσει για τη Βόνη. Να δούμε την αντίδραση του Ρουμπάκη. Γκολάρα είναι, γκολάρα είναι, γκολάρα είναι, Παπακώστας, Παπακώστας το 1-1. Όλοι κοντά στον πάγκο, Παπακώστας λοιπόν το 1-1, το γκολ ήρθε στο 38. Άρχισαν τα χαμόγελα εδώ για τον γκολ της Βόνης, το 1-1 με τον Παπακώστα. Έγραψε λοιπόν η Βόνη απολύτως δικαία με βάση την εικόνα του αγώνα μέχρι τώρα. Είχε περισσότερες ευκαιρίες, κλασικές ευκαιρίες από τους φιλοξενούμενους. Έγραψε με τον Παπακώστα το 1-1 σε ένα σημαντικό σημείο του πρώτου μέρους. Στο 39 είμαστε τώρα. Κώστας Σεραφιμίδης. Έτρεξε ο Μοτσέλας, σκαρφάλωσε και στα σύρματα. Παλιά σφίνα. Ούτε φάνηκε τίποτα. Γκολ για Όσκαρ. Γκολ για Όσκαρ. Το 1-2. Μιλωνάς βέβαια. Μιλωνάς. Λίγο να τρυπεί στα δίχτυα. Το 1-2. Απίστευτο γκολ. Τρομερό γκολ ο Μιλωνάς. Δεν άφησε τη Βόνη να χαρεί τον γκολ. Ισοφάρηση στο 43 είμαστε τώρα. 43ο λεπτό λοιπόν. Μιλωνάς ξανά μπροστά το Ρωμανό. Το τελευταίο όμως ήταν γκολάρα του Μιλωνά. Πολύ δυνατό. Σηκώθηκε η σημαία. Σηκώθηκε η σημαία του κύριου Δασκαλάκη. Είδαμε και τον κύριο Πλουσί, τώρα βλέπουμε και τον κύριο Παπακώστα, τους δύο coach. Είναι 2 λεπτά ακόμα για τη λήξη του πρώτου μέρους. Όχι, 1 λεπτό, 44 είμαστε. Λήξη πρώτου μέρους 1-2. Όμορφο θέαμα. Πώς θα βλέπεις coach, τον αγώνα πώς τον βλέπεις? Αυτόν εδώ. Ένα εξ δεύτερου μέρους, 1-2 από το πρώτο, Βόνη Ρωμανός. Κύριε Παπακώστα στο δεύτερο, Μαυρίδης. Αχμέτ, βλέπετε μάχες που γίνονται. Αχμέτ καθυστέρησε λίγο, έχασε την μπάλα. Ξανά όμως τα πόδια της Βόνης.
Το φάουλ το πήρε. Το φάουλ το πήρε. Μάλλον έξυπνα. Και η κάρτα βγήκε στο Μαυρίδη. Παπακώστας και Σταυρακάκης. Παπακώστας, Παπακώστας σουτ, καλό, υπέροχο σουτ, τρομερό σουτ του Παπακώστα. Τρομερό σουτ του Παπακώστα, η μπάλα στη γωνιά, πετάχτηκε ο Ρουμπάκης. Εκπληκτική φάση, εκπληκτική φάση στο 14ο του Δευτέρου για τη Βόνη να κάνει τα τέρματα 2 και να ισοφαρίσει. Τεράστια φάση πέρασε για τη Βόνη που συνεχίζει. Τεράστια φάση με τον Παπακώστα. Να κάνει τα τέρματα 2 και να φέρει το παιχνίδι στα ίσια για τους γηπεδούχους. Σεραφιμίδης εδώ. Με μοτσέλα. Όχι, ο Μιλωνάς. Σπουδαία παλιά, ωραία assist από το Σεραφιμίδη. Ο Μιλωνάς απευθείας στο σουτ. Ένα γκολ για γκολ Λιάτσης πήγε να μπει. Μια διαφορετική Βόνη. Το σουτ, Ρουμπάκης άλλη μια φορά είπε όχι. Στο 79 είμαστε. Ρουμπάκης ο Νοης Ορθών, έβγαλε τη σέντρα. 79. Το 1-3. Το 1-3 δίνει ο κύριος Σπετιανάκης. Χέρι ήθελαν Μιλωνάς. Και πέναλτι ήθελαν της Βόνης. Τι να δεις από εδώ τώρα. Μιλωνάς το 1-3. Στο 20ο λεπτό. Μια κάρτα στο 79 είμαστε. Στο πάγκο. Μια κάρτα στο πάγκο του κύριου Σπαγιανάκη. 79. Μια κάρτα. Έτσι έγινε το 1-3. Το 1-3. Περισσότερη σιγουριά αισθάνεται τώρα ο Ρωμανός με το τρίτο γκολ του Ρωμανού, ενώ η Βόνη πίεζε. Και αυτή η καλή προσπάθεια για τη Βόνη. Μαυρίδης. Σεραφιμίδης τον είδε ωραία το Μαυρίδη. Ωραία παλιά. Πω, σηκώθηκε η σημαία. Ένα σπουδαίο γκολ σε εκτέλεση. Στέρεσε από το Σεραφιμίδη ο κύριος Δασκαλάκης, μάλλον δικαιολογημένα. Να το δούμε όμως. Το γκολ δεν μετράει του Σεραφιμίδη. Θα ήταν με γκολάρα του Μαρίνου. Κοιτάει το ρολόι του ο κύριος Παγιανάκης, δεν θα αργήσει. Ακριβώς με τις συμπλήρες 3 λεπτών η λήξη του αγώνα από τον κύριο Σφακιανάκη. Ήταν υπέροχη όλοι τους και οι παιδούχοι φιλοξενούμενοι και η ΡΕΦ, ο ΡΕΦ και ο βοηθή και οι δασκαλάκηδες Αντώνης Ιγιάννης, φιλάθλοι υπέροχοι, δεν βρήσανε κανένα. Του ευχαριστήκαμε και εμείς, πρώτος αγώνας της χρονιάς, τι να περιμένεις. Κάνα γκολ περιμένω από τη Βόνη παραπάνω, δεν το έβαλε. Τις επόμενες αγωνιστικές, υγεία να έχουν όλοι. Παρατηρητής πάντα άψογος ο κύριος Βαϊλάκης ο Νικόλας, είναι και φίλος μου. Λέει και μια κουβέντα παραπάνω. Αυτά. Όλα όμορφα λοιπόν. Όμορφο το κλίμα, να μην βρίζει διαιτητές. Να τα λέει, να τα λες όπως τα λέει ο κύριος Παπακώστας εδώ.
όποιο παράπονο. Δεν υπάρχουν παράπονα νομίζω. Ίσως στο δεύτερο και μια φάση. Ο πρόεδρος μαζεύει τις μπάλες, είναι ακριβές. Αυτά, γλιτώσαμε και τη βροχή. Τώρα ας βρέξει όσο θέλει, μα χρειάζεται το νεράκι. Αυτά, τέλος.